μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι έγινε, τι είδες εσύ με το μάτι του πρώην ποδοσφαιριστή, του τεχνικού, του προπονητή μιας ομάδος από το χθεσινό ΑΠΟΕΛ? Είδαμε κάτι όσον αφορά τακτική του ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ ήταν αναμενόμενο τρόπος. Για μας ξέρουμε πως παίζει και πως θα αγωνίζεται ο κύριος Δόνης, όταν ήταν και την προηγούμενη φορά στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Που υπήρχαν πάλι αντιπάλοι όπως και η Ρεάλ. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ίσως ότι αν δεν γινόταν εκείνη η φάση που το ΑΠΟΕΛ έχασε την ευκαιρία εκεί με τον Εμπισίλιο, που βρέθηκε λίγο σε κατάσταση λίγο ανισορροπίας mm-hmm. η ομάδα, θεωρώ ότι ίσως μπορεί να ήταν ακόμα πιο κλειστό το σκορ, γιατί το ΑΠΟΕΛ, όπως είχαμε δει το πρώτο μισάωρο τουλάχιστον, κρατούσε σε ένα καλό σημείο το Ρεάλ έξω από το τετράγωνο. Μόνο με τις έντρες μπορούσε να κινδυνεύσει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δεχόταν τις επιθέσεις, γιατί ήταν κάτι που το επιδίωκε. Ναι. Από εκεί, γιατί είχε κλέσει τους χώρους στο κεντρικό άξονα. Άρα θεωρώ ότι γενικά σαν απόδοση, σαν κομμάτι τακτικό, ήταν καλό το ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Ποδοσφαιριστής που σου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, χθες από την παρουσία του ΑΠΟΕΛ? Εντάξει, τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο Στάθης ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση. Μαζί με τον Εμπισίλιο θεωρώ ότι κρατήσανε και την μπάλα, ενώ κάποιες στιγμές που μπορούσε να το κάνει το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, ίσως σε κάποιες φάσεις λίγο η άμυνα κάπου, όταν η μπάλα, σας είπα, ήταν, γενικά είναι και δύσκολο για έναν αμυντικό να μπορέσει να έχει 100% να μπορεί να δει τον αντίπαλο δεχτεί, όπως έγινε η φάση ουσιαστικά που κινδύνευσε το ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Αλλά στις γενικές γραμμές θεωρώ ότι όλη η ομάδα έκανε καλή δουλειά σχετικά στο αμυντικό κομμάτι. Γιατί θα θεωρώ ότι ίσως με λίγο τύχη, ίσως με λίγη καλύτερη τελική ενέργεια στην επίθεση, ίσως μπορούσε να ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο το ΑΠΟΕΛ. Γιατί φάνηκε ότι η Ρεάλ δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση ακόμα. Ναι. Έκανες λόγο δύο φορές για τον Εμπεσίλιο. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Θεωρείς ότι με την απόδοσή του, αλλά και με το γεγονός ότι έχει αλλάξει θέση πλέον, δεν χρησιμοποιείται στα άκρα, χρησιμοποιείται πίσω από τον επιθετικό, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλεις, βάλτο στο μυαλό σου, εκθέτει τον Μάριο Μπέιν που επέμενε στα προηγούμενα παιχνίδια να τον έχει στην θέση του ακραίου επιθετικού? Είμαι ένας από αυτούς που έλεγα την πρώτη στιγμή που είχε έρθει, και δεν το λέω τώρα επειδή παίζει, γενικά το πιστεύω, την πρώτη στιγμή που είχα δει τον Εμπεσίλιο στο ΑΠΟΕΛ, θεωρούσα ότι ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Απλώς για την ηλικία, διάλογο, όλοι οι ποδοσφαιριστές, εντάξει, για να έρχονται σε αυτή την ηλικία στην ομάδα όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρουν καλύτερα μόνο ο προπονητής και μέσα στο συμβούλιο, όταν φέρνει ένα τέτοιο παίχτη. Σίγουρα τώρα με τον καιρό προσαρμόστηκε. Ο προπονητής ο προηγούμενος, θεωρώ ότι παρόλο που τον έβαζε στα άκρα, θεωρώ ότι ζητούσε κάποια άλλα πράγματα που, εντάξει, η άποψή μου και από τότε ήταν, έβλεπα ότι δεν ήταν. Εγώ σίγουρα του ταιριάζει περισσότερο η θέση πίσω από τον επιθετικό ή σαν δεύτερος. Όμως, εντάξει, ο κάθε προπονητής, σας είπα, ζητάει κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του. Ναι. Ο κύριος Μπέιν τώρα κάτι άλλο. Κατάλαβα, ο κύριος Δόνης κάτι άλλο θέλει να πέρα από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Σίγουρα, και εκεί φαίνεται ότι έχει κερδίσει περισσότερο τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο, εντάξει, σαν ποιότητα, σαν παίκτης, φαινόταν ότι είναι αρκετά καλός με την μπάλα. Mm-hmm. Γρήγορος παίκτης με την μπάλα, που είναι πολύ βασικό μοντέρνο ποδόσφαιρο. Έχει την ποιότητα να κρατήσει και την μπάλα, να βοηθήσει την ομάδα μεσοπιθετικά. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει φάρο για το ΑΠΟΕΛ, εννοεί η απόδοση περισσότερο, έτσι, όχι το αποτέλεσμα. Μπορεί να αποτελέσει φάρο για το ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα παιχνίδια, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Τότεναμ που είναι εντός έδρας? Θεωρώ ότι το κάθε παιχνίδι, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή και η Τότεναμ και η Ντόρτμουντ έχουν αρκετά καλούς και ποιοτικούς μεσοεπιθετικά παίχτες,
νομίζω δεν θα μπορεί το Απόελ να αλλάξει και πολλά πράγματα στο στυλ του παιχνιδιού του. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ειδικά στο Γασιπί και με τη βοήθεια του κόσμου γενικά και το Απόελ παίζει πάντα καλύτερα. Σίγουρα θα είναι πιο επικίνδυνο μέσω επιθετικά. Και εκεί είναι το και θέμα αποτελεσματικότητας, να μπορέσεις να βάλεις δύσκολα στους αντιπάλους, γιατί μιλάμε τώρα για ομάδες τότε να που είναι στις πρώτες τρεις ομάδες της Αγγλίας, η Dortmund το ίδιο, με τη Real το ξέρουμε, άρα δεν είναι ομάδες που μπορεί εύκολα το Απόλλη να ανοιχτεί, γιατί όπως είδαμε και χθες, μια-δύο φάσεις αμέσως γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνες, και ειδικά η Tottenham και η Dortmund που είναι ομάδες ακόμα πιο γρήγορες μέσω επιθετικά. Ναι, σωστά. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα, αλλά και ναι, πολύ περισσότερο να περιμένουμε κάποια πράγματα από την επιθετική γραμμή του ΑΠΟΕΛ. Ναι, σίγουρα, γιατί σας είπα, μεσοαμυντικά τουλάχιστον δεν μπορεί να αλλάξει πολλά. Δηλαδή να πιέσει πιο ψηλά το ΑΠΟΕΛ με αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Σας είπα, μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ σίγουρα μπορεί να είναι κάπως διαφορετική, αλλά όχι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλες διαφορές, ναι, στο στυλ του παιχνιδιού του ΑΠΟΕΛ. Το σίγουρο είναι ότι όμως ότι θα έχει στιγμές και με, και με τον κόσμο και λόγω έδρας. Παντώλη σίγουρα θα είναι ακόμα πιο επιθετικό από ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Γεια σου.